Και εκεί ο κλαθμός και ο δυρμός και ο τριγμός των οδόντων. Πάντα τέφρα, πάντα κόνης, πάντα σποδός. Εκατάλαβες? Εμπρός λοιπόν κυρίες, κάμετε τίποτα να μας περάσει η ώρα. Τους εκοιμήσαμε τους ανθρώπους. Είναι πολύ αστείος ένα ρουλός, πολύ αστείος. Εγώ μπαμπά είμαι αδιάθετη, τώρα να έρθει φρόσο. Μα εγώ μπαμπά χωρίς πιάνο. Σιγά σιγά ένα ρουλέ όλα θα γίνουν. Δεν πειράζει κορίτσια, εσείς και χωρίς πιάνο τραγουδείτε ωραία. Τι να σας κάνω κύριε στενέ μου, είστε ατυχείς. Μα σε χάλασε, βλέπετε το πιάνο μας και το διορθώνουμε. Εις Βιέννην κύριε Νερουλού, τα κλειδοκύμβαλα κατασκευάζονται... Και για να επανέλθουμε στο ζήτημα, εμένα, τι να σου πω κύριε στενέ, δεν μπορώ. Αδερφέ μου να κακοφάω, δεν μπορώ, πώς το θέλεις, δεν μπορώ. Να, προχτές... Πρόσεχε Νερουλέ, διέκοψες τον κύριο. Κατίνα, τι επέζετε σήμερα με τη φρόσο? Καβαλερία ρουστικάνα, μαμά. Τι γελάς έτσι καημένη? Γιατί και ποιον έχω ανάγκη? Έχει ωραία μουσική. Εγώ τρελαίνομαι για την καβαλερία. Αλήθεια λέει, όλη την ημέρα να παίζει δεν κουράζεται. Σας βεβαιώ κύριε Νίκε, σας βεβαιώ ότι δεν με ευχαριστεί καθόλου αυτή η ζωή. Τι είναι τάχα η ζωή? Καταδίκη, σκότος, χάος. Ο διάβολε, είμαι και ρομαντική βλέπω. Ο θάνατος. Ο θάνατος είναι το ωραιότερο πράγμα. Απαλλαγή από το βάρος της ζωής. Ανάπαυσης και ησυχία αιώνιο. Ο θάνατος είναι η μόνη μου επιθυμία. Θέλω να αποθάνω. Δεν εννοώ τάχα, γιατί να ζει κανείς. Βέβαια, να ζει κανείς ή να μη ζει. Ιδού η απορία. Αλλά εσείς διανασκέπτεστε τι αυτά πράγματα. Έχετε καμία αναφορμή? Όχι, δεν έχω καμία αναφορμή. Έτσι θέλω να αποθάνω. Αλλά γιατί? Έχετε βάσανα? Όχι, δεν έχω βάσανα. Έχετε λίπας? Όχι, δεν έχω λίπας. Έχετε τον άρτον του γείτονος? Πώς είπατε? Λέγω ότι συν το χρόνο θα αποβάλλετε τα απεσιοδοξίες αυτά. Α, ούτε μία δύναμη είναι ικανή. Όχι δα, υπάρχει μία δύναμη η οποία όταν σας κυριεύσει θα σας μεταβάλει εξ ολοκλήρου. Και ποια είναι αυτή η τόσο θαυματουργός δύναμης? Ο αέρος. Δεσποινής. Και πιστεύετε εσείς στον έρωτα? Γιατί εσείς δεν πιστεύετε? Όσον πιστεύω και στα φαντάσματα και τις νεράιδες. Ο έρωτας κύριε είναι παροδική βλακεία. Τι σημαίνει αυτό, τι εννοείτε? Να εννοώ, εννοώ ότι να είναι παροδική βλακεία. Με συγχωρείτε ματμαζέλ, έρωτας δεν υπάρχει. Να σκάζω, να φουρκίζω, να βασανίζω μάλιστα, είναι ευχάριστο. Ο έρωτας είναι μέσω να γελά κανείς και να παίζει. Νομίζω Δεσποινής ότι ο παίζον εν το έρωτη παίζει ενού παικτής. Πώς είπατε κύριε? Ενού παικτής. Κατίνα, Κατίνα, γιατί σηκώθηκες? Σηκώθηκα για να πω στον κύριο ότι πρέπει να είναι προσεκτικότερος στις εκφράσεις του όταν ομιλείς ντεμουαζέλ. Με Δεσποινής μη έχετε... Τα περισσότερα είναι περιτά, να σου πω Μαρίκα. Έλα πάμε. Α, με παρεξήγησαν. Δεσποινής Νερουλού, Δεσποινής Νερουλού. Συγγνώμη κύριε, αυτό που είπατε ήταν πολύ βαρύ. Έλα πάμε, πάμε Κατίνα. Περίεργον, αλλά τι τους είπα? Τούτο είναι αλόκοτον. Αυτοί λοιπόν είναι αριστοκράτηδες που θαυμάζομεν εις τον Ιφοπάζαρον. Ας είδομεν. Καλέ, καλέ είναι ύφρυ σου λέω. Την ήκουσα και προμηνώς εις τη φάφστα του Βερναδάκη. Είναι βάναυσος άνθρωπος. Και βλάξ καημένη, αλλά μην είπεις τίποτα διότι θα γίνει σκάνδαλο. Πάμε να καθίσουμε κοντά στη μαμά. Ναι, πάμε, πάμε Μαρίκα. Ο Νερουλός να φάει κουνουπίδι. Ή μπορεί να φύγει από το σπίτι αν ακούσει να μυρίζει μόνον κουνουπίδι. Μα τι λέει αυτή η γυναίκα? Θεέ μου, τι μαρτύριο. Πηγαίνει λοιπόν η υπηρέτρια και παίρνει κουνουπίδι, κυρία μου. Τι πιάνω λοιπόν κι εγώ? Νερουλέ, ντροπή, τι στέκεσαι πάνω από τον κύριο στενό σαν άγγελος που θα του πάρει την ψυχή? Εγώ, κυρία μου, βεβαιωθείτε ότι... Α, εσύ να κοιτάζεις τη δουλειά σου και να μην με διακόπτεις όταν ομιλώ. Εκατάλαβες? Εμένα που λέτε κύριε στενέ,
Μου αρέσει η λεπτότης και η ευγένεια και δια τούτο κυνηγώ πάντοτε τα καλά σχέσεις, σε κατάλαβες. Δεν μπορώ, αδερφέ μου, να πλησιάσω άνθρωπον χοντρό. Είναι μερικοί από καλές οικογένειες, αλλά φέρονται με έναν τρόπο. Τι να σου πω, χωρίς ανατροφή, κατάλαβες. Κι εγώ είμαι τόσο τυπικός.